Πάμε τώρα να πιάσουμε την υπόθεση, να ακούσω μια πρώτη δική σας τοποθέτηση, παρακολουθώντας όλη αυτή την ιστορία με έναν άνθρωπο που κατάφερνε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατάφερνε να την αποπροσανατολίσει για 37 ολόκληρες μέρες. Και τώρα βέβαια ήρθε η ώρα της δίκης. Της αλήθειας. Όχι, ήρθε η ώρα της αλήθειας, δυστυχώς. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά ήδη και σε συνεντεύξεις που είχα δώσει ένα χρόνο πριν και σε άρθρα που είχα γράψει, είχα μιλήσει ακριβώς για αυτά τα δύο θέματα, τα οποία προέκυπταν φυσικά, δεν του είχα μιλήσει προσωπικά, αλλά πολλές φορές ένας ειδικός, όταν βλέπει μια συνολική εικόνα, το υλικό που υπάρχει γύρω από έναν άνθρωπο και το τι έχει διαμειφθεί μεταξύ του ατόμου αυτού και του συντρόφου του, της κοινωνίας, του δημοσίου του προφίλ, μπορεί νομίζω κανείς να εξάγει κάποια συμπεράσματα, αν όχι διάγνωση, αλλά σίγουρα να δει τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο του ναρκισισμού. Ήταν φανερό σε όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού του ανθρώπου και νομίζω τα στοιχεία υπήρχαν μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από τα social media, από τον τρόπο που στηνότανε σε όλη του τη ζωή. Άρα λοιπόν και σε όλες τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς του. Αυτό το κρατάμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε ναρκισσός και το λέμε έτσι εξ απαλών ονείχων, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή της προσωπικότητας. Το άτομο που την έχει δεν την αναγνωρίζει, όπως για παράδειγμα, ξέρετε, ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, που είναι άλλη διαταραχή, ναι, το ξέρει και λέει «Είμαι στενοχωρημένος, έχω κατάθλιψη, δεν είμαι καλά». Αυτός που έχει, ξέρω εγώ, κρίσης άγχους ή πανικού, επίσης το γνωρίζει. Στις διαταραχές προσωπικότητας όμως δυστυχώς είναι ένα τυφλό σημείο για τα άτομα που την έχουν. Πόσο δεν σημαντικό, κύριε Βάρβογλη, είναι αυτό που ακούμε συνέχεια και συνέχεια, ότι έχει κάθε παντελή έλλειψη συναισθήματος. Δηλαδή από αυτό, πάρα πολλές κινήσεις μέσα σε αυτό το φρικτό, στιγερό έγκλημα, βλέπουμε ότι ακόμη και μετά που έκανε το έγκλημα, μπορούσε να στήσει το μωρό δίπλα στη νεκρή μάνα, δίπλα στη, να το κάνει μέρος του σκηνικού. Σκότωσε το σκύλο τους. Εντάξει, όλα αυτά είναι τραγικά, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος προφανέστατα δεν σκέφτηκε καν, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους δικούς του σκοπούς και τις δικές του ανάγκες, δεν σκέφτηκε το πολύ απλό, ότι στερεί από αυτό το μωρό, το δικό του το παιδάκι, δύο γονείς ταυτόχρονα. Τον έναν του τον στέρισε τη μητέρα του οριστικά λόγω της δολοφονίας, αλλά στέρισε και τη δική του πατρική παρουσία, γιατί αυτό το παιδί πώς θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι ο πατέρας είναι ο δολοφόνος της μητέρας. Η έλλειψη συναισθήματος, κυρία Βάρβογλη, είναι κάτι που μπορεί να συνέβη στιγμιαία ή για μία περίοδο, ή χαρακτηρίζει συνολικά τον άνθρωπο? Γιατί και τώρα ακόμα ο τρόπος που κινείται μέσα στο δικαστήριο από όλους, υπάρχει η μαρτυρία ότι είναι ένας πολύ ψυχρός άνθρωπος, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, ο ίδιος κάνει το δικηγόρο του εαυτού του. Σέβομαι αυτό που λέει ο δικηγόρος του, που λέει ότι θρηνεί. Δεν ξέρω πόσο εμφανές μπορεί να είναι αυτό. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή το πώς εκδηλώνεται κάποιος που κατηγορείται για φρικτά πράγματα, αλλά δεν τον έχουμε δει πραγματικά ποτέ να σπάει. Ο θρήνος δεν είναι σίγουρα, σαφώς και δεν είναι μόνο το να κλάψει κανείς ή να είναι κάτι φύση, αλλά ο θρήνος έχει να κάνει με μια εσωτερική διεργασία που πολλές φορές φαίνεται στις σιωπές, στα κενά, σε ένα βουβό έτσι παραπονεμένο βλέμμα, σε ένα παράπονο, σε ένα σχόλιο, σε μια κίνηση του σώματος. Φαίνεται όμως. Και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται. Όταν βλέπουν λοιπόν κάποιον ο οποίος έτσι είναι πολύ στεγνός, στιγερός, με το κεφάλι του ψηλά, χωρίς ίχνος μεταμέλειας ή χωρίς έναν τρόπο να μπορεί να εκφράσει ένα συναίσθημα είτε για την γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του, την δολοφονημένη, ή για το παιδί του. Και όταν η όλη του εικόνα είναι η εικόνα του «Είμαι εγώ, ο εαυτός μου, ναι, κοιτάξτε με», και τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με έναν τέτοιο τρόπο, σαφώς και δεν δείχνει συναίσθημα. Αλλά αυτό είναι μέρος της διάγνωσης και του ναρκισισμού και της ψυχοπαθητικής διαταραχής προσωπικότητας, που και αυτή επίσης χαρακτηρίζεται από αυτή τη στιγερότητα, από αυτό το στιγνό και στεγνό και εκτελεστικό, ας το πούμε. Άρα τώρα, κυρία Βάρβογλου, επειδή εδώ κρίνεται αν ήταν προμελέτη ή όχι η όλη ιστορία, είναι καθομολογία δολοφόνος ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Σαφέστατα. Η υπερασπιστική γραμμή προφανώς είναι ότι δεν υπήρχε, δεν το είχε προσχεδιάσει και έγινε εν βρασμό.
περιγράφοντας έναν τέτοιο άνθρωπο που έχει δώσει αυτό το προφίλ σε διαφορετικές φάσεις και δεν είστε μόνο εσείς με αυτό το συμπέρασμα. Και πριν ακούσαμε την κυρία Ιγουμενάκη που είχε κληθεί και ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδια κατεύθυνση. Άρα πόσες πιθανότητες έχει κάτι τέτοιο? Δηλαδή και εκείνη είπε ότι αυτό το πράγμα δεν τίθεται θέμα βρασμού ψυχής. Όταν λέμε εμβρασμό ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οξύθυμος και πάνω σε κάποια στιγμή αυτό που ο λαός ονομάζει πολύ σοφά η κακιά στιγμή, η κακιά στιγμή είναι ότι έχει γίνει ένα ενίδια ατυχήματος. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σκουντιά, υπάρχει πάνω σε μια λογομαχία, πάνω σε ένα καυγά. Εδώ η γυναίκα αυτή κοιμότανε. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι αυτά και αν έχουμε τις συγκεκριμένες λοιπόν αυτές έτσι λεπτομέρειες, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται και τον δολοφονούν στον ύπνο του, εδώ δεν υπάρχει κανένας εμβρασμό ψυχής. Εδώ είναι σκέτη προμελέτη, διότι Μάλιστα. δεν υπήρχε καυγάς, δεν υπήρχαν δύο άνθρωποι, γίνεται τσακωμός και κάποια στιγμή ο ένας εκ των δύο παραφέρεται και από κάποιο ατύχημα, από κάποια κακή στιγμή προκύπτει η δολοφονία του άλλου. Εδώ ήταν καθαρά προμελετημένο και το πριν, αλλά και το μετά. Γιατί στο μετά θα μπορούσε να δοκιμάσει, να πάρει κατευθείαν, δεν ξέρω, να καλέσει τις πρώτες βοήθειες, να δοκιμάσει μια ανάνυψη, να κάνει το οτιδήποτε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε. Έτσι. Φαντάζομαι και οι τηλεθεατές.